την συνεδρίαση σαν πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή στις 16 Ιουνίου. Σε αυτήν ήταν παρόντες ο κ. Ταπεροπούλος, εκπρόσωπος του Πρωτοβουλίου Γειτονιάς, ο κ. Βαρδάκας ως μέλος του Συλλόγου Νέων και Τηρεμόνων και ο κ. Δακαβάς Χρήστος, ο Υπηρετής του Σχολείου. Λάβαμε υπόψη τις προϋποθέσεις που μας έθεσαν και οι δύο πλευρές. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια εισήγηση και σήμερα. Αν δεν είστε ενημερωμένοι, αν το σώμα δεν είναι ενημερωμένο, τι κάνετε. Υπήρχε το έτοιμο. Παρακαλώ, πολύ κάτι ξέρει την πορεία τη διασύνση. Η κυρία Ταπεροπούλου, σύμφωνα με την μετρότητα τη πρωτοβουλία, τόνισε την αναγκαιότητα πρόσβαση στην αυλή του σχολείου, τις ώρες και τις ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Γιατί οι διοικητικές απλόπλητες δεν εμποδίζουν παιδιά και γονείς να εισέλθουν στον χώρο πηδώντας πάνω από τα κάγκελα. Ελλείψη άλλων πρόσφορων χώρων για παιχνίδι στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρούν αναγκαίο σαν πρωτοβουλία γειτονιάς να μένει ανοιχτή αυλή του εν λόγω του σχολείου με τις προϋποθέσεις βέβαια που αναφέρονται σε προηγούμενη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής στην 51 του 2013. Για την κυρία Ταπεροπούλου στην συνεδρίαση συμφώνησε ο κ. Βαρδάκας ως εκπρόσωπος του Λόγου Νέων και Τηρεμόνων. Και στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο διευθυντής του σχολείου, ο κ. Κακαφάς, ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τρεις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να διασφαλιστούν ώστε η αυλή να μένει ανοιχτή τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Πρώτον είναι η ασφάλεια του χώρου, δεύτερον είναι η ασφάλεια των παιδιών και τρίτον η καθαριότητα του χώρου. Αφού συζητήθηκε το θέμα και με τα υπόλοιπα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, αποφασίσαμε να εισηγηθούμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής. Να μένουν ανοιχτές οι αυλόπλητες των σχολείων, τις ώρες που τα σχολεία δεν λειτουργούν, εφόσον και αν συνεννούν σε αυτό και οι διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι ως γνώστες των ιδιαιτεροτήτων του κάθε σχολείου μπορούν να θέσουν και κατά περίπτωση ειδικούς όρους. Η σχολική φύλα και συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, την Ελληνική Αστυνομία, μέσα από ένα πρόγραμμα περιπολιών και κατά τους μήνες που τα σχολεία δεν λειτουργούν, να έχουν την υποπτική επιτήρηση της φύλακης των αυλών των σχολείων και κατά επέκταση της ασφάλειας των παιδιών που παίζουν σε αυτές. Επίσης, να λαμβάνεται καθημερινά μέλη να γίνει καθαριότητα το άθλημα του χώρου των σχολείων, θα παραμείνουν ανοιχτά.